Μίτσι Βάρα, εκπομπή νούμερο 5. Μέχρι το 4 πάει καλά. Ξέρουμε ότι είναι 1, 2, 3, 4. Τώρα αρχίζει και το μπερδεύει. Είναι 5, 6, 7. Εντάξει, μέχρι το 5. Μέχρι το 5. Αφού μετρά σωστά, είναι καλά. Καλά, καλά. Τον Παπανδρέο εδώ, θα λέει 1, 2, 3. Λοιπόν, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά αυτό που σα είπα και στην πρώτη εκπομπή, ότι δεν χρειάζομαι πλέον εγώ. Δεν χρειάζεται σενάριο, γράφω τίποτα. Την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στα ΟΝ, θυμάστε ότι λέγαμε να δώσουμε τα προγνωστικά μα για να πιάσουμε το αποτέλεσμα στον τέρμπι, έτσι. Έδωσε άσο, έδωσα διπλό, έδωσε χ. Δώσαμε και τα τρία σημεία και πήγαμε κουβά και τρει. Δεν ξαγίνει ποτέ στα χρονικά αυτό το πράγμα. Δεν πληρώνεσαι αν γράψει στα διακοπή. Έχει τέτοιο στοίχημα. Δεν έχει τέτοιο, αλλά θα ήταν πολύ ωραία επιλογή. Μόνο γιατί ο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Ο Κούγιας όμως τι είπε. Τι είπε. Ο αγώνας θα συνεχιστεί από το 50 λεπτό και μετά. Αυτή ήταν η πρόβλεψη του. Ο αγώνας εσείς που είδε ο αγώνας ήταν ωραίος, μέχρι εκείνη την ώρα. Ναι, ήταν καλός Παναθηναϊκός καλύτερος. Δεν το λέω τώρα επειδή είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ήταν καλύτερος. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο. Τα λέμε τις αλήθειες. Ναι, τα αλήθειες. Στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε. Παίξανε καλή μπάλα. Παίξανε καλή μπάλα. Ναι, ωραία ήταν. Λοιπόν, τι συνέβη όμως στο Περιβόη το ντέρμπι των αιωνίων, τι έγινε με την κροτίδα, τι έγινε με τον γιατρό μετά. Το Μίτσι Βάρα έκανε το ρεπορτάζ, έχει την απάντηση. Για πάμε να δούμε το βίντεο. Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκης διεκόπη μετά από ρήψη κροτίδα στον αγωνιστικό χώρο, με τον γιατρό του αγώνα, τον κύριο Χρήστο Γόγο, να γίνεται άθελά του το πρόσωπο του μάτς. Τοποθετείται όπως βλέπετε στο φορείο και θα μεταφερθεί στα αποδυτήρια. Κεφάλι μου! Γιατρέ, γιατρέ, πού είναι ο γιατρός, χρειαζόμαστε ένα γιατρό, γιατρέ! Εδώ είμαι, ψηφοφόρε μου! Ψωμίτηρη ελιά, ψηφίστε χαρδαλιά! Ορίστε! Τι είναι αυτό! Το μισό μας ψηφοδέλτιο, το άλλο μισό το έβαλα στο ιστιοπλοκό μου για πανί, γιατί ξεφτύσει το δικό του απ' την άλλη. Μα γιατρέ, πέρασαν οι εκλογές! Ναι, αλλά εγώ ξεκινήσει την καμπάνια μου για τις επόμενες, διότι έχω 32 κερκίδες ψηφοφόρους. Ψηφίστε με! Στο ποδόσφαιρο είμαι Παναθηναϊκός με φιλοολυμπιακά αισθήματα. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός με φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα. Στο βόλεϊ και στο handball ΑΕΚ με φιλοπαουτσίδικα αισθήματα. Κύριε Άρης Δαγουστάρης και στην πολιτική Ανδρέας Λοφέρδος official. Ψηφίστε τους. Δηλαδή. Τι δηλαδή, δεξιός χωρίς αισθήματα. Μπαρντών. Παρακαλώ. Άντε, γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Τι έχουμε εδώ. Καλέ, ποιος είναι αυτός. Ο Τουταγχαμών ο Φαραώς. Χουντίνι. Χουντάλας. Ο Χουάνκαρ. Τι μιλάς, μωρέ. Το επόμενο που θα έλεγα αυτό ήταν. Πρώτα όμως θα έλεγα Τιχουάνα, την Παρθένα. Μεγάλη αδυναμία της έχω. Γεια μου, πονάς. Πονάμας. Όχι, λέω πονάς. Ποιος χιονιάς. Ω, καλά. Βγήκε η πρώτη διάγνωση. Ο αθλητής δεν ακούει. Από τι προκλήθηκε αυτό, γιατρέ. Θα το μάθουμε αμέσως. Γεια μου, πήγες θέατρο χθες. Τι το ρωτάς, γιατρέ! Μην πετάγεσαι εσύ όλη την ώρα, άνθρωπέ μου! Κάνω διάγνωση δια της ατόπου επαγωγής. Εάν δεν πήγε σε παράσταση της Ρόπα με τον Μποστατσόγλου, τότε από κροτή θα το έπαθε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παλικάρι, όρθιος λέω, να σε δω! Άστο, βάλ τον κάτω. Μην ταλαιπωρήσεις άλλο, γιέ μου. Έχεις διάσηση λαβυρίνθου και μερική απώλεια ακοής. Ξεκουράσου, πάω να δώσω την οριστική και αμετάκλητη αναφορά μου. Ζήτω! Για να ρίξω μια δεύτερη ματιά στον ασθενή. Τι δεύτερη ματιά, γιατρέ, πριν 10 δευτερόλεπτα τον είδατε. Ξέρω εγώ. Για μου μ' ακούω. Ναι. Μα τι θεαματική βελτίωση ακούεις είναι αυτή, θα τρελαθώ. Τέτοιο αυτή ούτε ο Φαν Γκόγκ. Με ακούς καλά. Καμπάνα. Ούτε ο Σουφλιάς δεν ακούγε, έτσι περνήκει είναι ο άνθρωπος. Σήκω να σε χαρώ. Όπου κοίτα πως κουνάει τα χεράκια. Ένα, δύο. Καλέ ο άνθρωπος είναι party animal. Μ' ακούς καλά. Να το. Κούνησε καταφατικά την κεφάλα του. Το παιδί είναι μια χαρά. Μπορεί να παίξει και παράταση, να μη σου πω. Ίσως και πενάλτι. Γιατρέ. Έλα. Νιώθω μια ζάλη. Τι να κάνω. Να μου το πεις. Το σ' αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις. Η αγάπη είναι ζάλη. Γιατρέ, εγώ δεν τον βλέπω καλά. Έχει πρόβλημα ταυτή του. Και ποιος είναι, μωρέ. Ο Ντάμπος ο Ελεφαντάκης και χρειάζεται ταυτή του. Αυτά τα δυο ποδάρια εμείς χρειαζόμαστε. Για σήκω πάνω. Σήκωσε τον. Έλα ρε παλικάρι, κάνε εδώ μια σέντρα να σε δει όλος ο κόσμος. Μπράβο ρε παιδί μου, τέτοια σέντρα, ούτε ωραία πτσο.
Τι έγινε? Α, γιατρέ! Τι? Λένε στο ράδιο και τον παίχτη, ο Νικολογιάννης! Τροπή και έσχος αυτό που γίνεται. Αλητεία, φασισμός, προδοσία. Ο Χουάνκαρ δεν μπορεί να συνεχίσει. Να διακοπεί το παιχνίδι, να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός και να κλείσει το Καραϊσκάκι, το Πασαλιμάνι και το Ολυμπιακό χωριό. Αρκουδέιδες! Μάνα! Γιατρέ, βγήκε ο Νικολακόπουλος τώρα! Σόπα ρε παιδάκι, τι λέει αυτός? Κάνετε, επιβεβαιώνεται η αρχική μας πληροφορία. Τι κάνετε, η κροτίδα είναι μια χαρά. Μετά τη βίαιη πρόσκληση του αυτιού του Χουάνκαρ πάνω της, ενώ και ο Ισπανός θήτης είναι δύο χαρές. Πριν λίγο μάλιστα έφαγε και πίτσα μαργαρίτα με έξτρα πεπερόνι και μια πρέζα κόλιαδρο. Τι κάνετε, σας ρώτησα, δεν σας ρώτησα, τα παιδιά, η οικογένεια, όλοι καλά? Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πληροφορίες, αν δεν το πάει το ματόζουμο κόλιαδρος, θα πεταχθεί και μέχρι το Λαμαμούνια. Τι κάνετε, όπου έχει κλείσει ήδη η κατσά το τραπέζι. Αυτά. Και τώρα τι κάνετε, γιατρέ? Δεν ξέρω. Μάλλον μόνο μία είναι η λύση. Θα στρίψω δια της αλάνθασης της διάγνωσης του Αχιλλέως Μπέου. Δηλαδή? Χουάνκαρ δεν μπορεί παίξει ημίχρονο, μπορεί παίξει τελικό. Παίρνω popcorn. Μαδοβουνιαστείτε ελεύθερα. Καλή επιτυχία. Ο λαός, κύριοι, στα social media προτείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι βλέπετε τι γίνεται τώρα τελευταία με Κασελάκη, με Κασελίστας και Ομπρελίστας, προτείνει να γίνει ένα, πώς το λένε, ένα reality τύπου Big Brother. Ωραία. Λέει, για παράδειγμα, Αντρέας Μικρούτσικος, πάνω Big Brother, θα γίνεται κάθε εβδομάδα η σύσκεψη με τον Κασελάκη και θα λέει στο τέλος της εβδομάδας αποχωρεί από το... Α, να κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ, να το κάνουν Big Brother. Πρέπει να κλειστούν όμως κάπου όλοι μαζί. Να μην πηγαίνουν σπίτι τους, αυτό θα είναι το ωραίο. Ναι, ρε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος στο τέλος να τους διώξει όλους, να διώξει και τον. Εμείς θέλουμε Κασελάκι. Δηλαδή, ως εκπομπή θέλουμε Κασελάκι. Φαντάζεσαι να βγει τώρα ο Κασελάκης να έρθει Αχτσιόγλου, ξέρω εγώ. Έχουμε χάσει 4 βίντεο σε κάθε εκπομπή. Δεν φεύγει ο Κασελάκης. Ήρθε για να μείνει. Κασελάκης ήρθε για να μείνει. Αφού πήγανε και τα χειμωνιάτικα θα έρθουν. Θα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ και άλλο θα είναι ΣΦΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ΣΦΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν ιδέα οι κύριοι, τους ενημερώνω τώρα. Θέλω, σε παρακαλώ, ένα hello. Θυμάσαι το hello Big Brother? Hello Big Brother. Hello Big Brother. Ωραία. Hello Big Castle. Αντρέας Μικρούτσικος με ολίγη από Κασελάκη. Κάση λύνει στο TV Μακεδονία, εκείνος ο συγγραφέας που έγινε detective. Είναι κάθε βράδυ. Για πάμε λίγο. Hello, Big Brother. Όχι Big Brother, εσύ, Big Castle, το διασκευάζαμε. Δεν πήγα πρώτα να κάνω το αυθεντικό. Hello, Big Castle. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Big Castle. Είναι εδώ ο Στέφανος Κασελάκης και θα μας πει ποιος θα αποχωρήσει. Σήμερα θα αποχωρήσει η Big Brother. Ποιος θα αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα που είναι Παρασκευή? Βραδιώξτε τους όλους, κράτα τον Τσίπρα. Α, θα μείνει ο Τσίπρας. Και πρέπει έμεινε ο Τσίπρας με τον Κασελάκη μαζί. Ναι, ναι. Και πρέπει να τον καζώσουμε λίγο, να τους διώξουμε όλους, διότι έχουμε και γάμο. Οπότε αφήνουμε τα προνάρια τώρα και πάμε στο γάμο. Παντρεύτηκε ο Κασελάκης. Τι ακριβώς συνέβη στο γάμο? Και σε αυτό το ερώτημα βεβαίως το Μίτσι Βάρα έχει την απάντηση. Για πάμε να δούμε. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετέβη στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες ημέρες, όπου και έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του με τον Τάιλερ Μακμπεθ, καθώς οι δυο τους παντρεύτηκαν. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέλειψε να ενημερώσει τους συντρόφους του ότι σήμερα παντρεύεται στη Νέα Υόρκη με πολιτικό γάμο τον σύντροφό του Τάιλερ. Ησυχία, παρακαλώ, ησυχία. Μαζευτήκαμε εδώ ενώπιον Θεού και ανθρώπων για να ενώσουμε με τα ιερά δέσμα του γάμου αυτούς τους δύο νέους, τον Τάιλερ Μακμπεθ και τον Στέφανο Κασελάκη ή Αριστοτέλη Οικονόμου. Η Δημήτρη, η Θανάση, η Θάνο, έπεσε και στο ρητηρέ παλιά. Μπερντών. Δεν πειράζει, Τάικνο μου. Πώς δεν πειράζει? Ξέχασα να κάνω τα δύο τελευταία σετ των 10 κιλών, γιατί ο δεξής μου δικέφαλος έχει ξεφουσκώσει 3 χιλιοστά, πάτερ. Δεν θα σας καθυστερήσω και πολύ. Τάιλερ, τώρα βρήκες. Τι να κάνω, ρε Στεφ. Αφού είμαι στον Άγκο, το ξέρεις. Οι επαναλήψεις είναι, ούτε που θα το καταλάβετε. Είσαι σοβαρός, παιδί μου. Τι είναι αυτό σου τα βαράκια? Αν δεν κάνεις κλειστή κοπηλασία με ύπτια λαβή, με μπάρα, πώς θα ανοίξουν τα φτερά σου? Μπορώ τώρα να συνεχίσω? Μισό λεπτό, πάτερ, σας παρακαλώ. Αν έχετε την καλοσύνη, βοηθήστε μας να τελειώσουμε το σετ μας. Μετρήστε μέχρι το 10 για χάρη μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Να συνεχίσω επιτέλους. Εγώ σε ένα λεπτό θα είμαι έτοιμος. Σε πρώτη φάση πρέπει να φάω 6 ασπράδια αυγού, μία μπάρα, 150 γραμμάρια τυρί κόρτατς με καθαρή μυϊκή μάζα. Και μετά θα είμαι δικό σας.
Έλεγα λοιπόν πριν με διακόψει το You Protein ότι μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να. Oh my god! Ξέχασα το Jump Rope Workout! Oh, μην ανησυχείς, my love. Έφερα το δικό μου. Δέσποτα, χίλια συγγνώμη. Ξεκινήστε εσείς το τροπάρι σας. Πιστεύω πως δεν θα σας καθυστερήσουμε καθόλου. Τον καιρό εκείνο γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαία. Κύριοι σας παρακαλώ επιτέλους ελάτε να οργανωθούμε να κάνουμε ένα μυστήριο της προκοπής. Συγγνώμη δέσποτα, αλλά είναι από το κόμμα, πρέπει να απαντήσω. Τώρα βρήκες. Τι να κάνω, την ημέρα των εκλογών τους παράτησα στα κρύα του Λουτσού για να πάω Νέα Υόρκη, να πάρω τα χειμωνιάτικα και να παντρευτώ. Αν δεν βγαίνω ούτε στα τηλέφωνα θα με διαγράψουν από αρχηγό. Εντάξει, σήκωστο, αλλά γρήγορα. Ναι, αμάν, Τζουμάκας είναι. Τέλε, πάρ' το εσύ και πες του ότι δεν είμαι εδώ. Okay, Steph. Yeah! Oh, Mr. Τζουμάκας! Hello, Mr. Τζουμάκας! Όχι, όχι, δεν τον έχω δει καθόλου σήμερα τον Στέφανος. Ναι, ναι, παντρεύεται τώρα. Πώς δεν τον έχω δει αφού παντρεύεται εμένα, τι να σας πω, είναι λίγο περίεργο όντως, αλλά σαν πως τον έχετε δει εσείς καθόλου που τον παντρευτήκατε πολιτικά. Θέλω, άμα κούγουμε με... Κύριε Τζουμάκα, κύριου... Άντε, γεια. Τελειώνετε, σας παρακαλώ να συνεχίσω επιτέλους. Οχ, 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 Τατιάνα είναι, οχ. Α, στην κυρία Τάτη απαντήστε, σας το επιτρέπω. Ήρθε πέρυσι να προσκυνήσει μαζί με το 3D του κύριου Ευαγγελάτου. Εξαιρετική κυρία. Έλα, Τάτη μου, ναι. Όχι, δεν μπορώ τώρα. Πού να στείλω χαιρετίσματα? Τι? Να κοιτάξω στο ράσο, στο δεξί, ώμο του παπά. Α, γεια σου, Τετιάνα! Γεια σου, Ελλάδα! Είμαστε ζωντανή σύνδεση τώρα! Δέσποτα, τι έκανες εδώ! Το καθήκον μου υπέτης από περατώσεις του Ιερού Ναού! Say cheese! Cheese! Δέσποτάς μου, δεν πηδάς καμιά δεκαριά σελίδες να μην το ξημερώσουμε μια η Τετιάνα, μια η γυμναστική! Πάμε πολύ αργά! Πιο αργά και από επίθεση ομάδας του Φερνάντο Σάντος! Εσένα περίμενα νομίζεις τέκνον μου, μπαίνω ήδη στο χώρο του Ισαΐα! Wow! Ισαΐα χόρευε η Παρθένος! Πίτσες, πίτσες, δέσποτσα, έφερε τις πίτσες! Ποιες πίτσες, ευλογημένη! American Bar μου το κάνατε εδώ μέσα! Αμα, μπέρδεψα τα κινητά και αντί να τη στείλουμε το ελληνικό αριστερό στην Κουμουδούρου, τη έστειλα με το ρεπουμπλικάνικο στην εκκλησία. 19.90 κύριε. Τσάκο 20 και τα ρέστα, δικά σου, boy. Όχι, μη σας βάζω σε τέτοια έξοδα. Α, σε παρακαλώ, επιμένω τώρα. Τι θα κάνουμε, κύριε, επιτέλους. Τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Μη σάβει πια. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Αποχωρώ. Αμάρε, Στέφαμα. Σε μια εβδομάδα έχεις διώξει το Τζουμάκας, το μισό ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φεύγει ο παπάς, έφυγε και ο Κούλογλου, πολιτικός αρχηγός, εσύ ο Big Brother. Μην ανησυχείς, Τάιλερ. Ό,τι και να γίνει, we will always have Jim. Take it. Πάμε. Yeah, one, two, three. One, two, three. Έχετε δει το μαέστρο του Παπακαλιάτη, τη σειρά? Εσύ δεν βλέπεις τίποτα, ε. Δεν μπορείς. Λίγο. Οι οθόνες με κουράζουν. Λίγο το παρακολουθείς. Εγώ τη μανέστρα είδα, όχι το μανέστρο. Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε. Πρόσεξε. Είναι πάρα πολύ καλό που δεν το έχεις δει καθόλου. Θέλουμε, χωρίς να το έχεις δει. Εντάξει. Όχι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να βρεις την υπόθεση σύρια του Παπακαλιάτη. Χωρίς να το έχεις δει καθόλου, θέλουμε λίγο Γιάννη Μπακογιαννόπουλο να μας πει την υπόθεση της σειράς. Η ταινία ή η σειρά Μαέστρο αφορά ένα πιανίστα. Ένα πιανίστα που παίζει πιάνο. Πιάνο αφήνω, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης που γράφει, σκηνοθετεί, σκουπίζει, σιδερώνει, όλα τα κάνει στην εκπομπή κτλ. Δεύτερος γύρος της σειράς Μαέστρο. Για πάμε να δούμε, να πάρουμε μια μικρή γεύση. Έχουμε αποκλειστικά πλάνα πριν ακόμη προβληθούν στην τηλεόραση. Για πάμε Netflix. Ναι, Netflix. Για πάμε. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ετοιμάζεται για την δεύτερη σεζόν της σούπερ πετυχημένης σειράς Μαέστρο που έφτασε μέχρι και το Netflix, με τους τηλεθεατές να αδειμονούν για τα καινούργια επεισόδια. Ώστε εδώ είσαι λοιπόν, ε! Αχ! Πώς με βρήκες πάλι! Αφού στο δεύτερο κύκλο άλλαξα πόλη, χώρα, Ήπειρο, για να μην με ανακαλύψεις. Στους παξούς δεν είσαι στον πρώτο κύκλο. Ναι.
και στο δεύτερο κύκλο που θα είσαι. Αντίπαξιος. Κάνεις τέτοιο υπερατλαντικό ταξίδι για μένα. Ναι, δεν αντέχω άλλο να σε βλέπω, ρε, το καταλαβαίνεις. Έπρεπε να εξαφανιστώ από προσώπου γης. Έμαθα, ξεκίνησες να γράφεις τα πρώτα επεισόδια του δεύτερου κύκλου. Ναι, πού το ξέρεις. Μου είπαν ότι άρχισες να ξαναβλέπεις φιλαράκι. Όχι, κλαιγιά. Είμαστε στο Netflix τώρα. Ο δεύτερος κύκλος πρέπει να είναι πιο ποιοτικός από τον πρώτο. Άρα, τι κοπιάρουμε αυτή τη φορά. Ταραντίνο. Αχ, τι είναι αυτός ο ήχος. Το σουσελόμετρο. Εγγύγενη ώρα. Πάλι βρε ωραίστη μου. Δεύτερο, κλαιγιά μου, συνταγή για του. Άλλοι παίρνουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ επιβίωση. Εγώ του πρωταγωνιστία. Ναι, καλά, αλλά σε παρακαλώ, όχι πάλι πάνω στο πιάνο. Γιατί? Γιατί την προηγούμενη φορά έκατσα απότομα στα πλήκτρα του Λα. Και από τότε παίρνουμε σε 7,5 οκτάβες. Μην ανησυχείς. Έχω σκεφτεί κάτι άλλο για να παίζουμε και στο K8 χωρίς περιορισμούς. Τι ανομαλία σκέφτηκες πάλι, βρε. Τι είναι το μπράσι τη ψαροκόστενα. Τι άλλο θα κάνουμε σουσέλ, εσύ θα παίζεις άρπα. Οπότε εγώ θα μπορώ ελεύθερα να σου λέω άρπατη, άρπατη, άρπατη. Φύγε, ωραία, τι έρχεται ο μπαμπάς και η μαμά. Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν σου είπα, δεν θα ξαναπλησιάσει την κόρη μου. Δεν λέει κόρη σου. Πώς γίνεται αυτό. Σεναριογράφος είμαι, ό,τι θέλω γράφω, ρε. Το τρίτο επεισόδιο μαθαίνεις ότι η Κλέλια είναι καρπός του έρωτα της μάνας της με τον Σταυλάρχη σου. Τι ποιος είναι ο Σταυλάρχης σου. Εγώ. Έτσι έβγαζα τα προστατευτικά πριν 19 χρόνια. Τι έκανε, λέει, δηλαδή, εσύ ο πατέρας μου. Ναι, Κλέλια. Δηλαδή πήγες με την κόρη σου! Ναι, Κλέλια. Και σας το είπα, βρε, είναι πρόκοπη. Κρύψτε του το DVD με το Old Boy. Μην το δει. Τελικά το είδε. Βρε, ωραίστη μου, βρε, ωραίστη μου. Δεν είπαμε ότι αυτό το σύριαλ θα είναι πιο βαθύ από τα προηγούμενα. Πιο βαθύ είναι, Σοφία. Εσύ ειδικά το λες αυτό 2 φορές στο τρίτο επεισόδιο. Δεν εννοώ αυτό, ωραίστη. Δεν μας είπες τέλος με τις μανάδες, γιατί τώρα θα κάνουμε τέχνη. Και το λέω στα Σοφία. Εσύ όμως δεν είσαι μια σαχλοκούδουνη, άεργη μάνα σαν την Πέμπτη Ζώνη στο κλείσει τα μάτια. Είσαι μια δυναμική, σύγχρονη μάνα που ζει τη ζωή σου στα άκρα χωρίς να λογαριάσει κανένα. Ζει επικίνδυνα. Βίβαρε πολύ καλωσταμέντε. Τι επικίνδυνο κάνω δηλαδή. Ψηφίζει ρούσου στο χαλάδι. Η καρδιά μου του δίνω. Να έπαθε καρδιοπάθειες από τις πολλές συμπάθειες. Έμφραγμα έπαθε ο αμπάκας μου. Κάνε στην πάντα, θα του κάνω κάρπα. Πες τον κομπάκα μου, τι σε πείραξε. Ότι δεν είμαι κόρη σου. Όχι. Ότι η μαμά σε πατούσε με τη σταυλάρχη. Όχι. Ότι το σπίτι μας θέλησε πληστηριά στο αύριο. Τι έγινε, τι είναι αυτό. Σπόιλερ για το 6ο επεισόδιο. Όχι. Τι στα κομμάτια σε πείραξε, άνθρωπε μου, τότε. Ότι η μαμά ψηφίζει Ρούσο. Δεν θα κοιμούνται να δει τον Άδωνη αύριο. Σκάσε πια, ωραίστη. Σκάσε, δεν αντέχω άλλο. Φεύγω. Πού πας. Άκουσε με, ωραίστη. Κουράστηκα πια. Δεν αντέχω άλλο. Πάω σε ένα σύριαλ που δεν έχει μόνο σεξ και ανομαλίες και σκοτωμούς και πιάνα. Σε ποιο σύριαλ. Στη μάγισσα. Στη μάγισσα και άρχισα. Έχουμε new entry, κύριε, και θέλω με ένα χειροκρότημα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Νίκο Μάνεση. Έλα, ρε Μάνεση. Διότι ψάχναμε τόσο καιρό έναν τύπο, τέλος πάντων, που να είναι, που να έχει τη δυναμική που έχει ο Χίος. Δεν του συγκρίνω, εννοώ ότι να τα λέει, ρε παιδί μου, να μια δει την πάω. Ένταση, βγαίνει μια ένταση, ρε παιδί μου, εντάξει, και αυτό οι flatliners βγαίνουν, γιάζεται κάτι, αυτό τα κομιλφό, ενώ ο Νικόλας. Μπράβο, δίνει. Πυγμή. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα νούμερα τηλεθέας της Νίλσεν. Δεν το έχω καταλάβει. Κάτι χάθηκε, ρε παιδί μου. Χάθηκε στην πορεία, λέει 1 εκατομμύριο. Το ψάχναμε, τέλος πάντων. Σου λέει ο. 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι. Α, τηλεθεατές. 1 εκατομμύριο τηλεθεατές. Καλά, χάνονται αυτοί. Ναι, πού πήγαν, τι ακριβώς έγινε. Εντάξει. Τα πήρε και ο Μάνες. Έγινε ένα σκηνικό. Άλλο που δεν θέλαμε εμείς. Το πήραμε, το ετοιμάσαμε και έχουμε το βίντεο. Πάμε να το δούμε. Με τις λανθασμένες τηλεθεάσεις που ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες η εταιρεία Nielsen, ασχολήθηκε ο Νίκος Μάνεσης σε πρόσφατη εκπομπή του, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα και βάζοντας στο στόχαστρο διάφορες τηλεπερσόνες, όπως τις χαρακτήρισε. Και καλό θα είναι διάφορες τηλεπερσόνες, αν βγουν αύριο μεθαύριο για να μιλήσουν, να έχουν διαβάσει, να είναι πιο διαβασμένες από την προηγούμενη φορά που έλεγαν ότι όλα καλά είναι στις τηλεθεάσεις. Ελάτε, ρε παιδιά, ελάτε να κάνουμε μια επανάληψη, γιατί σε λίγο αρχίζει το τεστοστερόνι με το Μάνεση. Και εσύ είπαμε ότι είναι οι απογορευμένες λεξούλες που δεν λέμε ποτέ για να μην κουρδίσουμε τον Νικόλα μας. NGB, Nielsen, νούμερα, τηλεθέαση. Μπράβο. Μελέτη, Ελεονόρα, Μέγκα, καλημέρα. Μπράβο, ρε παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Και ποιες λέξεις λέμε αφούδα. Και ο ή το. Αυτές είναι οι 100% ακίνδυνες. Και πιο επικίνδυνες. Οι πιο επικίνδυνες. Απλά αυτές δεν πρέπει να τις πούμε αργά. Ναι, Νίκο μου, πολύ σωστά τα λες, Νίκο μου. Μα αν είσαι μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, πιο δυναμικός. Αυτά λοιπόν τα λέμε σε διπλάσια ταχύτητα. Σαν να λες γραμμή υποστήριξης σε στοιχηματική διαφήμιση. Γιατί? Γιατί
σε κάθε 25 λεπτά σύντομης τοποθέτησης του παρουσιαστή μας αντιστοιχούν 6 ολόκληρα δευτερόλεπτα δωρεάν χρόνο ομιλίας για να συμφωνήσουμε μαζί του. Και αν υπερβούμε το χρόνο? Πληρώνουμε πρόστιμο παράνομης εισόδου σε δακτύλιο. 1 ευρώ το δευτερόλεπτο. Λάτε τώρα όμως, ρε παιδιά, να κάνουμε το σταυρό μας όλοι μαζί. Πας και μας λυπηθεί ο ύψιστος και δεν το κάνει κούκι πάλι. Πάμε. Σώσον, Κύριε, το σταυρός. Και ευλόγη. Έχετε, σκάστε τον Καλημέρα σας, κύριε Συγκύρη. Εντάξει. Ήρεμος είναι για τα δεδομένα του. Τζάμπα, ανησυχήσαμε. Αυτό που έγινε θα περάσει, έτσι. Το Μένεση και το Μάρκο τον Τούφα από το δεκόπαν οι μαγκές δεν περνάνε. Ε! Τα ακούτε στα φιδιασμένες πελώτες, ε! Θα με ρωτήσετε τι έγινε. Τρελή είμαστε, Νικόλα μου. Δείχνεις ποτέ παπαρούνα σε φιδιασμένο τάβρο. Και ο Ήτο. Τι έπαθε αυτή, εγκεφαλικό, ε! Ναι, 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 Νίκο μου, πολύ σωστά τα λες, Νίκο μου, μάνας είσαι μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος και ο δυναμικός. Yes! 4 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Ηλία! Floor manager! Πιάτα! Τι διάολο, καλέσαμε τον Ζαφύρη Μελά και δεν του γράφεις καλέτα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, κύριε της Νίλσεν. Λόγος κάλυψη, απόκριψη. Γείτε λιπόψη για στιγογουστέρες. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Είναι μήνυμα από το 112. Λέει να μην εγκαταλείψουμε τα λαγούμι μας, γιατί έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με επίκεντρο τον Νικόλα, τον Μάνης. Αυτογραφούσαν τα λούμενα τηλεθέασης και έβγαζαν μηδέν μάνεσης. Μηδέν οι ώρες τους. Το ζητάει ο οργανισμός τους να το κάνω μακελιώδο μέσα, ρε σκοροφαγωμένες πατατούφες. Σαν πρόφητα. Του κοκολάρι το ταγό της διαπλοκής, χαμουτίδες με δουίνι. Κοντόκανες σερπαντίνες, παστομένες φυλάδες. Ξέρετε τι θα γίνει αν σας πιάσει τα χέρια του μάνατζης, ε! Θα δείτε τη μεγάλη άρκο, χωρίς τηλεσκόπιο, ρε! Σφαλαγκουνιές! Μανιαριστείτε γιατί ο μάνατζης θα κάνει τσουλίθρα! Θα καροφλωμάκουλά σας, σαν κοριό ξενοδοχείο με διαμονή! Το καταλάβατε, ε! Ηλία! Πιάτα! Ρε Νικόλη μου, όταν τα 100 από τα 120 λεπτά της εκπομπής μιλάμε για την τηλεθέαση, πώς θες να κάνουμε τηλεθέαση? Είπες κάτι, Χριστάκη? Ζωή! Η ζωή εδώ τελειώνει! Σβήνει το καντήλι μου! Βαγγέλη, αντιπερισπασμός! Ζήτω η Ελένα, ώρα μελέτη! Είπες μόλι τριχόν την ποτήλια! Είχα τόσο καιρό στον κόρφο μου ένα φίδι κονομό! Ένα δοσίλογο γερμανό τσολιά! Ένα τσολάκολου, ε! Μαμούλια, ουρμουριστά! Θα σε στείλω σε τσιλιβίδρα δυσμενή μετάδες του άντρα να μοντάρει τους δούλια για πολιτσάνη! Νίκο, τρέξε! Βγήκαν τα χτεσινά νούμερα τηλεθέασης! Τι έκανε, λέει? Ηλία! Ρίχτω, Ηλία! Κυρίες και κύριοι, το πιστεύετε ότι όχι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε στα του ντέρμπι των αιωνίων. Είσαι δημοσιογράφος, κύριε Καλυβάτση. Έχεις καινούριο ρόλο. Αυτό εννοείς. Τρόμαξε. Βεβαίως. Και Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Νικολακόπουλος. Είναι οι δύο ρεπόρτερ των αιωνίων. Θέλουμε να τους κάνεις μια ερώτηση, να δούμε τι ακριβώς συνέβη, ρε παιδί μου. Τι πιστεύουν αυτοί ότι έγινε στο ντέρμπι? Τι πιστεύετε ότι έγινε στο ντέρμπι? Πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός δίκαια διαμαρτύρεται, έπρεπε να έχει διακοπεί το παιχνίδι και πιστεύω εγώ, Τάσο Νικολογιάννης, έχω να πω ότι έπρεπε να το κερδίσει 3-0 στα χαρτιά ο Παναθηναϊκός και αφαίρεση 10 βαθμών του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το πιο δίκαιο. Εσείς τι πιστεύετε για τον ντέρμπι? Τι κάνετε, καλά. Νομίζω ότι ο παίκτης ήταν μια χαρά. Άκουγε η κροτίδα, δεν έκανε τόσο μπαμ, δεν την άκουσε κανείς, μόνο δεν ξέρω πώς ήταν, αλλά το παιχνίδι κακώς διακόπηκε. Τι κάνετε? Το τι κάνετε, ξέρεις πως έχει βγει τώρα το... Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτός βγαίνει κάθε μεσημέρι στην εκπομπή του Καρπατόπουλου και του Πανούτσου, εντάξει. Η πρώτη ατάκα που θα πει πάντα είναι τι κάνετε, τι κάνετε.
Οπότε έχει μείνει αυτό. Ναι, βγαίνει ο άνθρωπος και είναι ενδιαφέρον για το τι κάνει. Παλιά βοηγιατζής, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Θυμάσαι που έκανε το Μικέ, πώς λεγόταν, σε κάτι ταινίες. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση από την Αγγελική Νικολούλη, η οποία έψαξε να βρει ποιος ήταν τέλος πάντων αυτός ο τύπος ο οποίος πέταξε την κροτίδα και έκανε, χάλασε το ντέρμπι. Για πάμε να δούμε το βίντεο. Για 21η χρονιά η Αγγελική Νικολούλη ρίχνει φως σε σκοτεινές υποθέσεις, καταφέρνοντας πολλές φορές το ακατόρθωτο. Αυτή τη φορά ωστόσο βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας της. Μπαίνουμε δηλαδή εσείς και εμείς στα τούνελ τα δύσβατα, τα δύσκολα της κοινωνίας μας, με μοναδικό σκοπό να ανάψουμε το φως. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ουι. Και είμαστε στον αέρα. Γεια. Φίλες και φίλοι, με είδατε να τρέχουμε τα κουνιά εφόπλου λόγισα την Ευβετίδου, γιατί χειροτολούσα μια στάλα του Σωτηράκη. Μου ζήτησε που αγαπώντας να πάμε σε διαφημίσεις πριν ακόμα παίξει του σύμμαρχης, λες και είμαι την ίδια του Σταρ. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο την τελευταία εβδομάδα, προκειμένου να βρούμε στην άκρη του τούνελ το λιλιπούτιο αλυτήριο που πέταξε την κροτίδα στο ντέρμπι των Αιωνίων. Αγγελική, έλα γρήγορα! Κίνησε, ο λοιπόν. Μάρτυρας Κλειδί με την πληροφορία της τελευταίας στιγμής θέλει να παρέμβει. Με δουλεύεις, δε Μεσούκα. Ακόμα δεν ανακοίνωσαν ποια υπόθεση θα ασχοληθούμε σήμερα και πήρε κιόλας να δώσει την πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Πες του ότι μεθαύριο αλλάζει ώρα. Να ξαφάλει του ξυπνητήρου στην παλιά ώρα και να πάρει στη μία ντάν. Άντε γιατί φίλοι του πάει που πάρει τη σκληρή στη μία να γίνει ανώνυμη μαρτυρία στη δέση 20. Συγγνώμη, κύριε Αγγελική, μας εμάς μας χρειαζόσαστε ή να την κάνουμε με ελαφρά πειδηματέλεια. Μαζί μας, φίλοι μου, ο βασικός ύποπτος για τη ρήψη της σκοτίδας του Καραϊσκάκη, ο κύριος Παγανιάς. Αλήθεια, Λιβέντη μου, του Παγανιάς από πού βγαίνει? Από το ΚΑΤ συνήθως. Κύριε Παγανιά, τι έχετε να απαντήσει στην τελευταία εξέλιξη του 2020 μετά το Μάρτυρα Κλειδί των 2 που θα ακολουθήσει την αξιόπιστη πληροφορία των 12/25 ότι σας είδε να ρίχνετε κάτι στον αγωνιστικό χώρο? Το επιβεβαιώνω, κύριε Νικολούλη μου, έτσι έγινε. Ουίη, Μισούκα, τι βόβανη τρικοκίνηση ήταν αυτή, ε? Ωραία, γόρανε, ώστε παραδέχεστε ότι εσείς ρίξατε την κουρτίδα. Ω, κύριε Αγγέλα μου, με παρεξήγησες. Γιατί τι στον τέρμπι ήταν ένας Μαρέσκας, ο Ιταλός. Το ξέρω. Με το που τον ευλέπει η γυνή από εδώ στο πενάλτι, μου λέει, Παγανιά, δεν του πετάς ένα διεύρο να το πάρει, να το ρίξει στη φωντάρα, την τρέβει. Yeah. Για να κάνουμε μια ευχή. Πες Μαρή, τι μ' αφήνεις. Κύριε Νικολούλη μου, έτσι έγινε, ακριβώς έγινε. Γιατί φωντάρα την τρέβει, το έριξε ο Παγανιάς μου το κέρμα, για να πιάσει ευχή. Και τι ευχή κάνατε? Να το πετύχει η κροτίδα. Τι ακριβώς? Όχι, λέω, μα είναι δυνατό ποτέ να υποψιαστήκατε εμένα, που είμαι πιο αγνός και από γιαούρτι με προβιωτικά. Δείτε εδώ, δείτε. Ουι, τι είναι αυτά που βλέπω, κύριε Παγανιά? Γιατί έχετε πάνω σας πιο πολύ επιρρήτητα για το μεγάλο πεύκο, έδι μου. Γιατί με θρήσκος, κύριε Αγγέλα μου. Προετοιμάζω ταξίδι έκπληξη στο μωρό. Το Πάσχα θα πάμε βροντά δοχείου, έχω κλείσει Airbnb. Αλήθεια, το Μητρό μου το ξεφυλίσατε. Σαν που σπουλάβαμε, το Μητρό σας είναι μεγαλύτερο και από την Πάπυρος Λαρός Μπετάνικα. Τους 6 πρώτους τόμους, το Παγανιά στα χρόνια της νιώτης, αγνοήστε τους. Ήμουνα μικρός και δεν είχε παίξει το μυαλό μου. Τι μου λέτε? Μετά όμως, λόγω τιμής ρωτήστε όποιον αστυνομολόγο θέλετε. Όλοι με χαιρετούσαμε και με φοράζαμε το μικρό μου το όνομα. Πότε? Κάθε πρώτη και 15 του μηνός που έπρεπε να εμφανίσουμε στο αστυνομικό το τμήμα. Με μένα πάντως, κύριε Αγγελική μου, ήτανε πάντα κύριος. Όσο καιρό είμαστε μαζί, ήτανε πάντα τύπος και υπογραμμός. Πόσο καιρό είστε μαζί, Μαρία? Από προχθές το βράδυ. Αγγελική, πρέξε! Τι είναι, Μισούκα? Τηλεφώνησε ο Μάρτυρας Φωτιά. Με μια πληροφορία που καίει το Παγανιά. Ναι, κύριε Μάρτυρα Φωτιά. Κάψε. Κύριε Παγανιά, ο Μάρτυρας Κλειδί μου στέλνει τώρα στο κινητό βίντεο που σα δείχνει να ρίχνετε την κροτίδα. Εσύ, Δημοσιούκα. Ουι! Τι είναι το τουμάνα μου, Τι βλέπετε, κύριε Αγγέλο μου, την κροτίδα! Όχι, όχι, ένα τυφλόσπυρο στη μύτη μου είχε αλλάξει το τζιριμπίμ τζιριμπόμ εδώ. Να και το βίντεο. Μπλοφάρι, κύριε Αγγέλο, δεν έχει κανένα βίντεο με την πάρτη μου. Έτσι, Σωτηράκι, για γκέλμπορτα, Σωτηράκι. Εδώ, Σωτηράκι. Ευχαριστώ πολύ. Σοκολίτη τη φωνή. Επιμένεις ακόμα, Παγανιά, μπλουφάρω. Μωρό, με το 3 σήκω και τρέξε όπως το κογιότ όταν το κυνηγά το μπιπ. Έτοιμη. 1, 2, 3. Πού πάτε, Σωτηράκι, αν θες πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Καλπάζει, Αγγέλου, έλα.
Ντέχ, ντέχ! Επειδή εμείς δεν ξέρουμε εδώ στο στούντιο ούτε οι παραγωγοί έχουν πέσει σε ατζαμίες, εάν γνωρίζει κάποιος, μπορεί, γίνεται από μακριά. Το μάτι. Το μάτι, ναι, είναι ελαφρώς ματιασμένο. Πώς δεν γίνεται. Εάν ξέρει κανείς. Τα όρια, τα άγρια βουνά. Που έκανε η Ιωρία Βασιλιάδου. Αυτός που είναι σίγουρα ματιασμένος κάθε εβδομάδα είναι ο Νίκος Κοκλώνης, καταλαβαίνετε. Όχι μόνο επειδή είναι. Αφού το εδώ τραγούδι ολόκληρο έγραψε. Έχω μάτι, 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 μάτι. Για δώσε μας μια νότα, Γιώργο, λίγο. Έχω μάτι, 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 κουτσου, κουτσου, κουτσου. Νίκος Κοκλώνης, λοιπόν, είπαμε είναι σε 30 εκπομπές και 40 κανάλια φέτος. Fame Story. Δεν ξέρω, δεν το παρακολουθείς εσύ, φαντάζομαι, να μην σου ρωτήσω καν. Γιώργο, δεν έχετε δει καθόλου Μαρία Σολομού? Όχι, όχι. Λοιπόν, εγώ δει Σολομού από το Σωτή. Θα φας καλά, καταπληκτικό μαγειρευτό. Μαρία Σολομού, λοιπόν, δεν έχει δει κανείς. Ήρθε η ώρα να την δούμε και όχι μόνο τη Μαρία Σολομού και όλο το επιτελείο εκεί στο Fame Story. Να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε το βίντεο. Η Μαρία Σολομού έχει αναλάβει χρέη καθηγήτριας στο νέο Fame Story που παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης, με τα πράγματα να ξεφεύγουν καμιά φορά κατά την παράδοση των μαθημάτων σκηνικής παρουσίας και υποκριτικής τραγουδιού. Οκ, βρε αγάπη μου, είσαι εδώ μέσα. Δοκίμασε κι άλλα, δεν ξέρεις που θα σε πάει. Κοκλονίζομαι, εγώ σε βγαζω! Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τώρα τη δασκάλα με το φραμπέ μαλλί, με την οποία παραμιλάει όλη η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μεγάλη Βρετανία. Όχι το ξενοδοχείο, το άλλο, η χώρα. Πώς τα λέω έτσι ο κεντρικός. Τη Μαρία! Βαλτεράμο! Σολομού! Μαρία μου, χίλια συγγνώμη. Του εύχομαι, αλλά φέτος που κάνω πιο πολλές εκπομπές και το θέμα γιορτά, ξέχασα να σου πω το πιο σημαντικό. Δεν είμαστε στον τάση που δεν στάς, στο Fame Story είμαστε. Ανάσανε κάποιος χωρίς την αδειά μου, είπε κάποιος κάτι, σηκώθηκαν τα μελέτη να χτυπήσει το χασάπι. Όχι, κυρία! Έτσι, μπράβο. Όλοι κάτω τώρα, θες για κάμψεις. Εγώ να τις κάνω όρθιος, γιατί δεν μπορώ να σκύψω. Δεν κάτω κι εσύ. Μία, καμία. Μία, καμία. Μα τα χίλια τα του άστου μέντε φουέρτε, ηρέμησε λιγάκι. Και τώρα όλοι όρθιοι. Θέλω να τρέξετε στο χώρο χωρίς προορισμό, χωρίς τίποτα. Απλά να κινήσετε και να πηγαίνετε πανικόβλητοι προς πάσα κατεύθυνση. Σαν τους Ιάπωνες που βγαίνουν από το μετρό. Και μόλις πω, αγκαλιάζετε τον πρώτο που βρίσκεται μπροστά σας. Έτοιμοι, πάμε! Τρέξτε! 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 Stop! Κάνεις η κύριε Αταλάντου και αφωνίας γωνία. Κοιτάζω τη φιλοσιά σου, μαράκι μου. Μην έχει πιάσει κοριούς και μου κάνεις ακαδημία γαλλικό ξενοδοχείο. Κοκλώνη, πρόσεξε. Μη μου γυρίσει το ασπράδι του ματιού σαν το London Eye, γιατί θα σου ξεριζώσω το πατάκι που έχεις για μαλλί και θα το στείλω με σκέσεις στο φαντάι για να θυμάται τον καζόν της Αγίας Σοφιάς. Κατάλαβες, φυρφυρίκο. Μαμά, κοκλωνοσιάστηκα. Σήμερα πόδια, θα σας δείξω μια άσκηση για να σας φύγει το άγχος πάνω στη σκηνή. Με το που ανεβαίνετε, βάζετε το ένα χέρι στη μητούλα, κάντε το να το δω, και το άλλο. Καλύπτετε το στόμα σας δυνατά να μην μπαίνει ούτε κουνούπι. Και σηκώνετε το ένα πόδι και ξεκινάτε το κουτσό. Όλοι, πάμε κουτσό! Πάμε κουτσό! Είστε σίγουροι, κυρία Σολομού, ότι αυτή η άσκηση θα μας βοηθήσει? Εσάς όχι. Εμάς που δεν ακούμε την καλλιτεροφωνάρη σας, ναι. Καθίστε όλοι ο κλαδόν. Να σας μάθω μια άλλη άσκηση για το άγχος. Έλα, καθίστε ο κλαδόν να τελειώνουμε. Λοιπόν, συγκέντρωση. Και εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή. Αφήστε ό,τι σας ενοχλεί να φύγει μακριά, μακριά, μακριά. Κυρία Σολομού, είστε σίγουροι ότι έτσι πρέπει να γίνει? Αμφισβητείς την αυθεντία, ρε, φαλτσοφωνίξ, ε! Πρόσεξε, γιατί αν συνεχίσεις να φραδιάζεις, θα είναι ελαφριά η αφάνα που θα σκεπάσει. Μάλιστα. Αφήστε ό,τι σας ενοχλεί να φύγει μακριά, μακριά, μακριά. Να ακούσω, καλέ, τι ήταν αυτό? Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, παστίτσια με κανέλα και μια μπανάνα με κόκο σπριντ. Έφυγε μακριά, μακριά, μακριά. Κούτσο, κούτσο, φρούτσου. Κοκλώνη, ετοιμάσου για φρουτάλιτι. Πάμε στο live γρήγορα. 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μου. Έτσι ήταν η ερμηνεία. Μα δεν τελείωσε.
τελείωσα. Εσύ όχι, εμείς ναι. Πώς σου φάνηκε ο Βαγγέλης μας, Λάιτ, κουτσουμπουτσου. Εγώ πάντως, μπρο, εάν πήγαινες μπουζούκια, λόγω τιμής μαν, θα έκλα δύο τραπέζια φωτιά για να σ' ακούσω. Γιατί δύο? Ένα για μένα και την παρέα μου και ένα καβάτσα για το σνικ. Εάν εμφανιστεί ξαφνικά, να έχει να κάτσει κάπου, να τον κάνω μπαούλο. Σταματήστε επιτέλους με αυτή την κόντρα με το σνικ. Τι παράδειγμα δίνετε τώρα στα νέα παιδιά? Μπρο, εγώ δεν έχω κανένα μπιφ με τον πρώην αγαπητικό της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Αυτός είναι φραγκόκοτα και κρύβεται. Εγώ βγαίνω εδώ, παντελονάτα και τον προκαλώ ξανά. Έλα μωρή Λουκριτία, ό,τι ώρα θες, όπου θες να πλακωθείς σαν άντρας με τον μπράβο μου. Σε πάκο κοκό, επειδή έχει ένα σβέρκο σαν νοικοδρόμιο και μια χερούκλα σαν το σφυρί του Θόρ. Αυτή είναι η μαγιά σου, ρε! Έλα ρε, Pussycat, οι δυο μας θα είσαστε, ο μπράβος μου και εσύ. Ποτέ νερό από τη βρύση, σαλωμόμονο στα Φίτζη. Βόλτες γύρω από το Παρίσι, είμαι κρίσος μες στην κρίση, γεια! Σιγά με τα λεφτά, εσύ, θέλουν σεβασμό. Αυτά, μπρο, να τα πεις στα φιλαράκια σου σαν Χαμπίμπι που έρχονται στη Μύκονο και ανάβουν πούρα με 100 ευρώ. Αυτοί τουλάχιστον έχουν, εσύ ρε ψωμόλισσα που βάζεις φίλτρο στον πατσά στο Instagram για να νομίζουν ότι νούντλς στη νέα τους πίζε. Ρε Αντωνάκη, πάνε αλλού ρε μπρο να πούμε να πεις την παραμύθα σου που θα τολμήσεις να αφισβητήσεις το flex του light. Εγώ πήγα σου κού στο LA για ψώνια και Δευτέρα πρωί πρωί μας ανέβασε βαθμίδα ο οίκος Μούντις. Σου λέει για να ξοδεύουν έτσι κερατάδες οι Έλληνες θα έχουν χεστεί στο τάλιρο. Στα καμπάκια γυρνάω και πηγαίνω να πούμε Σαντορίνη για κοκκούνινγκ. Και χάλασα τόσα που μου έστειλε έτοιμα φιλίας η Έλλη Στάι, κύριε. Με πέρασε για εφοπλιστή, γιο. Λοιπόν, ένα βίντεο το οποίο δυστυχώς δεν προλάβαμε να κάνουμε, γιατί καταλάβαινε τώρα με κασελάκι και η επικαιρότητα τρέχει, ντέρμπι αιωνίων. Δεν προλάβαμε να κάνουμε ένα βίντεο για τον Κούγια και τον Χατζηνικολάου, που νομίζω ότι είναι ο καυγάς νούμερο 425. Κάθε φορά που έχουμε συνάντηση των δύο, θα μας δώσει μια νότα, σε παρακαλώ. Κούγια, δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι. Αρκεί Κούγιας, Χατζηνικολάου που συναντήθηκαν στο δελτίο. Τέλος, αυτό ήταν. Κύριε Κούγια, τελικά ο αγώνας θα γίνει? Ο αγώνας καταρχήν πρέπει να ξέρετε είναι παράνομο που διέκοψε ο διαιτητής. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί από το 20 λεπτό. Μάλιστα. Και γιατί όμως. Δεν μεγαλύνουμε, διακόπτε. Και γίνονται κάτι τέτοια. Έχει ένα ζήτημα. Εκεί ξεκινάει. Μη με διακόπτης, μη με διακόπτης. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, τα ξεκινάει από μια μεθαύριο. Ο Νικόλας δεν ήρθε εδώ για να κάνετε, να χορεύσετε. Σας παρακαλώ, κύριε Κούγια. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Είμαι ο πιο αδικημένος που δεν ολοκληρώνω ποτέ. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο απασχόλησε, η αλήθεια είναι, την προηγούμενη εβδομάδα πολύ τον κόσμο. Τι συνέβη με τη Στέγη Καλατράβα, με το ΆΚΑ, τι ακριβώς έγινε. Βρήκαμε τον Καλατράβα, κυρίες και κύριοι. Γιάννα Αγγελοπούλου, Καλατράβα. Συναντήθηκαν, μας λύνουν όλες τις απορίες. Συνάντηση κορυφή. Τράβα, τράβα, Καλατράβα. Για πάμε να δούμε το βίντεο. Βρε Καλατράβα τους όλους. Λουκέτο μπήκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα στατικότητας στο εμβληματικό στέγαστρο Καλατράβα, την στιγμή που παραμένει άφαντο το εγχειρίδιο συντήρησης που είχε παραδώσει ο Ισπανός αρχιτέκτονας. Και τα δύο στέγαστρα Καλατράβα, τα οποία δημιουργήθηκαν το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ακατάλληλα, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στατικότητας. Ναι, ναι, μισό λεπτό για να φωνάξω την υποκόμισα. Έλα, έλα, Ζενή. Έλα, βγάλε μου αυτά εδώ πέρα. Ναι, μωρέ, μου βάζει τώρα κάτι πασουμάκια από την Γκαλερί Λαφαγιέτ. Του Λουπέν δώρο, ναι, 6.000 ευρώ. Μέση μπουκού, αλέ. Ναι, Βίνα μου. Ένα μήνα τώρα μας είχε πάρει τα αυτιά. Ελάτισε θαλαμιγό μας και ελάτισε θαλαμιγό μας. Και τελικά ήταν κότερο. Πάλι καλά που δεν μας έβαλαν σε καμιά τράτα να πάμε για παραγάδι. Τόσο μεσαία τάξη είχα να νιώσω από τη μέρα που χάλασε το Φιλμνέτ και αναγκάστηκα να δω Φίλιππο Καμπούρ στο τελεάστη. Με συγχωρείς, Χρυσή μου, κρούει ο κόδων. Ναι, τα λέμε σε δύο εβδομάδες στην Giant. Γεια. Buenas tardes, señora Dascalaki! Buenos και του λόγου σου, τι νοσγόνος είσαι εσύ? Estoy yo, señorita, Santiago Calatrava! Ο ποιος? Έχετε δίκιο. Με την ισπανική την προφορά μου δεν με καταλαβαίνω ούτε εγώ. Τα ρωμαίκα τα μιλάω καλύτερα. Εγώ είμαι η Κραγιάννα, ο Καλατράβας. Α, πες μου έτσι, να μην καταλάβω. Ο Καλατράβας, ο φημισμένος, ο αρχιτέκτονας που το 2004 σας έφτιαξε ένα στέγαστρο μούρλια, ένα κοψοτέχνημα. Αν το πιεις στο ποτήρι, κατά 35 εκατομμύρια έκανε κανονικά, αλλά σας το άφησε 130. Για τα μάτια σας μόνο. Α, λες γι' αυτό που έχω στον κήπο μου πίσω από την ψησταριά. Όχι, κύριε Αγγελοπούλου μου, για το άλλο, το μικρό λέω. Εκείνο το ΆΚΑ που σας έφτιαξα.
που το είχατε παραγγείλει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Καλά, μωρέ, δεν θυμάστε που με πέρατε κάθε δύο μήνες τηλέφωνο και με ρωτούσατε γιατί αργεί η παραγγελία μου. Και σας έλεγα, έχει φύγει το παιδί, απορώ γιατί δεν έχει φτάσει. Σαν να ενθυμούμε κάτι της. Εσύ δεν είσαι ο χίδινο όχλος που μου ζήτησες 130 εκατομμύρια και όταν σε ρώτησα αν έχεις δέστα από 150 για να σε εξοφλήσω επί τόπου, έγινες μπουχώθ. Εγώ είμαι, κυρία Γιάννα μου. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι με ξαφνιάζετε τότε. Δεν περίμενα να έχετε μαζί σας τέτοιο ποσό. Καλά, μην νομίζεις, έτυχε εκείνη τη μέρα. Συνήθως δεν κρατάω ψηλά πάνω μου. Μα γιατί φοράς ακόμα το κράνος σου, λες και είσαι ο Μπόμπο Μάστορας. Σαν πως μπορώ να το βγάλω, κυρία Γιάννα μου. Έχεις φινώσει το κεφάλι μου τα τελευταία 25 χρόνια και έχει πάρει το σχήμα του. Σαν κινέζικο καρπούζι έχει γίνει. Να δείτε. Άσου, για να δω. Δεν βγαίνει, με τα μιλίκια μου πονάω! Πονάω, κυρία Γιάννα! Έχεις δίκιο, δεν βγαίνει. Πώς από εδώ όμως δεν μου είπες. Πλάκα μου κάνετε. Δεν ακούσα τι έγινε με το στέγαστρο. Παρά λίγο να πεις να σε πλακώσει. Τι μου λες. Μήπως φταίει που έκανε τη μεγάλη συναυλία η τράπερ εκεί. Λες από το πολύ μασάζιμα στο φαλτσέτο να κουνήθηκε στη θέμελα το στέγαστρο και να πήρε κλήσεις. Τι να σας πω, εγώ πάντως τους είχα προειδοποιήσει τους αρμόδιους. 7 χρόνια έτρωγε κάθε Κυριακή τις έντρες του Λουκά του Βίτρα το στέγαστρο. Και απατσάλινα, τα δεν έχει λυγίσει. Και τώρα τι γίνεται. Γιατί δεν αγοράζουν 2-3 να έχουν αλλάζουν, να μας σκοτίζουν τη Μοναλίζα. Τι να αγοράσει, κυρία Γιάννα μου, οι τυροπινάλες. Αρχόντι να πούμε σάκια του λόγου, συνομίζετε ότι είναι ένα ποτήρι νερό σας ζητάγαμε και εσείς αγοράσατε ολόκληρη τη λίμνη του παραθώρα με το ψινάκι μέσα. Το βρήκα. Να φωνάξω το Σπύρο Σούλη να το ανακοινήσει. Μου έφτιαξε τις προάλλες τη μεζονέτα του Τάκη και την έκανε σαν καινούρια. 2 μήνες την κατούραγε μέχρι να την αναγνωρίσει. Καλά. Ποιος είναι ο Τάκης? Ο Μοσχέν, ο σκύλος μας. Μας αγαπάει, αλλά ήθελε να μείνει για λίγο μόνος αυτή που οδηγεί αυτή η σχέση. Κυρία Γιάννα μου, πάντως πιστεύω μία είναι η λύση. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε το μάνιουαλ του στεγάστρου. Δεν θυμάστε, μωρέ, που σας το είχα φέρει να πούμε εκείνο το βράδυ στα Εγγένεια. Σε μένα. Μήπως το έχεις δώσει στον Νικήτα. Ποιο λέτε τώρα, εκείνο τον Ατζαμί, τον βοηθό μου, που του είχε δώσει το Πασόκ δίπλωμα αρχιτέκτονα επειδή συναρμολόγησε σωστά 3 φορές το Τσέγκα. Αποκλείεται. Εγώ το θυμάμαι σαν τώρα να πούμε. Το είχα αφήσει εκεί πέρα το μάνιουαλ δίπλα στο μπουφέ. Αμάν. Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια. Πες μου ότι δεν το έχεις αφήσει δίπλα στο αρνί και τα τυροπιτάκια. Ακριβώς το αρνί και τα τυροπιτάκια. Γιατί? Δεν θυμάσαι, βρε χαμένε, τι συνέβη στα Εγγένεια. Ήρθε ο πρωθυπουργός με 2,5 ώρες καθυστέρηση, νηστικός και από την πείνα του έφαγε ό,τι είχε μείνει στο μπουφέ και πάνω στο τραπέζι. Ο Καραμαλής. Ναι, έλεγε σαν τέκερ μέση που είχα αφήσει δίπλα στο αρνοκέφαλο μου, το έφερε 2 μέρες μετά μεταβολισμένο. Παναγιά μου, Δεσπίνα, τι συμφορά μας βρήκε. Λέτε να έφαγε και το μάνιουαλ. Η αλήθεια είναι μεταξύ μας ότι το είχα τυλίξει τόσο όμορφα, το πέρναγες άνετα για ρολό κοτόπουλο. 100%. Και τώρα τι κάνουμε? Μην άγγιστε. Ελλάδα είστε. Στην πρώτη πλημμύρα, με το που θα παρασύρει το ΟΑΚΑ ο Χήμαρος και θα μπαρκάρει κανονικά, κάντε του λίγο κουμάντο να βγει μεσοπέλαγα. Μετά αφήστε το. Σε 2 εβδομάδες θα έχει φτάσει Βαρκελόνη. Το παραλαμβάνω εγώ. Σφίγω τα πουλόνια στο στέγαστρο και σας το στέλνω πίσω πακέτο. Buenos días. Io a tutti sono me. Ακόμη σαν νερά. Τώρα που πει ο Ατούτσι και εγώ, φέρε μου τη σκούτσι τη γόβε τώρα που θα κάτσω, Εντζενή. Κυρίες και κύριοι, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί και γκολ. Θέλω, σας παρακαλώ, δεν με νοιάζει αν δεν έχετε δει τα σύριαλ που λέγατε όχι. Σε αυτό που θα σας ρωτήσω, θέλω να πείτε ναι, ακόμη και αν δεν το ξέρετε. Ναι, ναι. Έχετε δει την ομπρέλα Τζουμάκας επί Πασόκ? Ναι, ναι. Ομπρέλα, ναι. Σοφάρα τώρα. Τι έκανε, δεν έχετε δει την ομπρέλα θαλάσσης που είχαμε ετοιμάσει εμείς οι Πασοκτζίδες που γράφει Στέφανος Τζουμάκας πάνω? Λοιπόν, okay. Μισό λεπτό, κύριε φροντιστήριο, να παίξει λίγο η φωτογραφία να δούμε. Να τη δουν και επιστρέφουμε. Αυτό είναι πραγματικότητα, δηλαδή συνέβη τότε. Ναι, είναι ομπρέλα θαλάσσης κανονικά, Στέφανος Τζουμάκας, Β' Αθηνών. Αυτό που θυμάμαι και μου έχει μείνει στο μυαλό ήταν τότε εκλογές, αυτά τα νομαρχιακά και τα τέτοια, Ψωμιάδης, Θεσσαλονίκη. Πανίκας. Σταματάει με τη Βέσπα στην Αριστοτέλους, στη στάση, κατεβαίνει με κάτι σαν τα γάρτια αυτό και μοιράζει μπουκαλάκια νερό στον κόσμο που περίμενε στο το λεωφορείο με το πρόσωπό του και ψωμιάζει.
Παναγιώτη ψωμιάδης νεράκια. Ήτανε... Μοίραζε στον κόσμο. Ήτανε νερό... Ξέρεις, νερό κανονικό που έπινες, ρε παιδί μου, νεράκια. Και το έβγαλε ή εμφιαλώθηκε μόνο για την πάρτι του με... Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ήταν κολλημένο κανονικά ετικέτα. Είχε αυτή. Τώρα πήρε... πήρε καμιά... το νερό του καμάτερου, το νερό του ψωμιάδη. Ναι, καμιά πεντακοσαριά εξάδελσα που και τα έβγαζε και έβαζε πάρω τα δικά του αυτοκόλλητα, έβαλε το συνεργείο. Δεν ξέρω να σας πω. Αλλά ήταν και το είχα κρατήσει το μπουκαλάκι. Πήγα, πήρα, είχα μπουκαλάκι ψωμιάδη. Το πίνεις και ψηλώνεις. Τώρα τα πάντα. Στέφανο Τζουμάκα, έχουμε κάποια προβλήματα και εκεί με τον Στέφανο Κασελάκη. Πάμε να δούμε. Ο Στέφανος Ντουμάκας εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη, καθώς αμφισβήτησε ευθέως τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και την ικανότητά του να οδηγήσει την αξιωματική αντιπολίτευση σε τροχιά νίκης. Όταν βλέπεις ότι, πώς το είπε κάποιος, το παιδί δεν κάνει. Ναι, έχει υποθεί και αυτό. Α, μπράβο. Γιατρέ, 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 τρέξτε καλέ, πού είστε? Εδώ είμαι, αδερφή! Το εσύ πάντα δίπλα στον πολίτη. Τι έχουμε εδώ? Ο κύριος Τζουμάκας δεν είναι καλά. Χτυπάει εδώ και ένα τέταρτο το κεφάλι του. Τι μπορεί να του συμβαίνει? Σε παρακαλώ, μην κάνεις έτσι. Μάλλον θα πήγε σούπερ μάρκετ μετά από καιρό. Όχι, όχι, όχι. Φωνάζει συνέχεια το όνομά σας και λέει ότι θέλει να του κάνετε μια επέμβαση. Ειδικότης μου, τι επέμβαση θέλετε να σας κάνω, κύριε Τζουμάκα μου? Θέλω να μου βγάλεις το Κασελάκι από το μυαλό μου. Είστε σίγουρος? Να σας τραβήξω καλύτερα μια πλήση στομάχου που την έκανα πρόπερση και την έχω πιο πρόσφατη. Όχι. Σε ένα μήνα διέλυσε το κόμμα που φτιάχαμε από παιδιά. Σε μένα θα τα πείτε, κύριε Τζουμάκα μου. Θα ξεχάσω εγώ το ένδοξο 81 που πήρα για να σας ψηφίσω. Μια ομπρέλα θαλάσσης, δύο σεζλόγκ, ένα διακοποδάνιο Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ από τα γενοφάσκια σας είστε εσείς. Του Κασελάκη τον έφερε η ολιγαρχία και η διαπλοκή. Έχετε αποδείξεις γι' αυτό? Βεβαίως. Όλοι το δένει στο καφενείο Βρασίδας ο μελετητής, ο Αντώνης ο Τελαντώνης, ο Αλέξης ο τεκμηριωμένος, όλοι. Εντάξει, άμα το λέει όλη η εφρόκρεμα της διανόησης, ποιος είμαι εγώ να διαφωνήσω? Έτσι θα είναι. Γιατρέ, από τι είναι αυτός ο ήχος που ακούγεται όταν κουπανιέται? Από τα πέταλα των αλόγων. Καλπάζει ο σοσιαλισμός μέσα στο κεφάλι του. Ήρθε ο Ρεπουμπλικάνος από τα Αμέρικα να μας το παίξει αριστερός. Έτσι τη γυρίζουν την πιφτέκα όλοι οι νέοι, κύριε Τζουμάκα μου. Μόνο εσείς και ο Μπίστης παραμένετε βράχοι στα πιστεύω σας. Τον έφερε η εταιρεία που τον μανατζάρει ως free agent από την Αμερική. Και γιατί δεν τον πηγαίνανε στον Ολυμπιακό που ψάχνει και combo card? Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο εύκολο να τον περάσουν. Όποιος βλέπει φως στην Κουμοδούρο μπαίνει. Έχουν μαζέψει όλα τα αρφανά του Πασόκ. Inception! Πω, πω, τι γίνεται εδώ πέρα μέσα, Παναγία μου! Τι βλέπετε, γιατρέ μου? Τι να βλέπω, ένα lower βλέπω και πρέπει να σκέφτεται κάτι για τον Τσίπρα αυτός. Όλα έγιναν εκ γνώσης του Τσίπρα. Είχε μιλήσει με τους Αμερικάνους εταιρείες. Κύριε Τζουμάκα μου, ο συλλογισμός σας έχει ένα λογικό άλμα. Εάν ο Τσίπρας με τα αγγλικοαρβανίτικά του είχε συνεννοηθεί με τους Αμερικάνους, τώρα ο Κασελάκης θα ήταν στο Τουβαλού. Γιατρέ, άσε την Πράβδα και κάνε κάτι για να αφαιρέσει τον Κασελάκη από το μυαλό μου. Η φωνή του μου τρυπάει τα μηνύλια. Χαλαρώστε. Ορίστε, πάρτε αυτό. Χτυπήστε το κεφάλι σας από τα δεξιά. Πολύ ωραία. Χτυπήστε το από τα αριστερά. Θαυμάσια. Χτυπήστε το τώρα, Dolby Surround. Και δεξιά και αριστερά ταυτόχρονα. Μπράβο. Τέλεια, τέλεια. Είστε έτοιμος. Γιατί είναι αυτή η θεραπεία? Για να κουπανάτε άφοβα την καρκάλα σας χωρίς να παθαίνετε κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Βλέπετε? Για άλλη μια εβδομάδα τα περάσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Ήταν η πέμπτη εκπομπή Μιτσιβάρα τη σεζόν και μόλις τελείωσε. Κύριε, αποχαιρετήστε το κοινό σας, πείτε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, πρέπει. Όχι, εσύ. Όχι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Γεια σας. Αλέ ρετούρ. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη Παρασκευή στις 9, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Action 24. Καλό βράδυ σε όλους. Α, του το λέει. Μπιζού, μπιζού. Ομονιέ. Τον Τάιλερ Μάκμπεθ. Και τον Στέφανο Κασελάκη. Τάιλερ, τώρα βρήκες. Τι να κάνω. Θα ανοίξουν τα φτερά σου. Καθαρίζει με πετσέτα του. Come on, my boy. Τον καιρό. Κάπως τον έχετε και δείχνει το πάρε καρκά μου καπίστηκα π***στα. Ναι, γεια, γεια, γεια. Είναι κονκολέζι. Δέσποτάς μου. Δεν σας μπορώ άλλο, δεν
είναι κατάσταση αυτή! Αποχωρώ! Εντάξει, γελούσα. Γιατί άμα δεν τα πούμε σε διπλάσια ταχύτητα, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να τα λέμε γρήγορα, σαν σε στοιχηματική γραμμή υποστήριξης. Τα κατάφερα, το είπα κι εγώ. Γιατί ρε μ***α, τόσο σε ο άλλος. Στο Μάνεση και το Μάρκο τον Τούφα. Βαγγέλη, αντιπερασπισμός. Κόλλησα! Αντιπερασπισμός! Βαγγέλη, αντιπερασπισμός! Βαγγέλη, αντιπερισπασμός! Έσπασε. Άλλη μία! Όχι, όχι, όχι! Ξεμένουμε! Θα τα σπάσει όλα, μη σου φέρνει πια. Όχι, αυτό είναι χορηγός. Η επέμβαση τι είπα, π***! Τι σε πείραξε! Κοκκίνησε, ρε μ***α! Εσύ ειδικά το λες αυτό δύο φορές. Πάμε. Γιατί δεν περίμενα να έχετε μαζί σας τέτοιο με τέτοιο που σου έκανε σου. Ο Καραμαλής. Ναι, έτσι. Ο Καραμαλής. Ναι, ένα σαν τέκερ μέση που είχα αφήσει δίπλα στο αρνοκέφαλο μου. Εδώ είμαι ψηφοφόρε μου, τι θέλεις. Βρίσκεσαι σε πλήρη παράκρουση. Σαν να είσαι σε μπλέντερ. Γυρνάει γύρω γύρω. Δεν ακούει το παλικάρι. Δια της ατόπου επαγωγής. Όχι επαγωγής, είχαμε απαγάκι κάποτε έναν άλλο, θυμάμαι. Ήταν ασθενής, αλλά του κάναμε μια απαγωγή πρόχα και τώρα δεν ζει. Πάρε το ραδιόφωνο, κάτι ακούγεται. Γιατί σε νοιάζει, μην δίνεις σημασία.